Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στόνα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Θέλεις πραγματικά να πετύχει η προσπάθεια μας να σώσουμε το γάμο μας? Εσύ τι λες, Μονή? Τι σου ζήτησε να πιστέψεις? Για να λέω κουβέντες? Τότε να αφήσεις τη χαρά εκεί που είναι. Χωρίς τη χαρά στη μέση, νιώθω πως ο γάμος μας έχει κάποια ελπίδα. Διαφορετικά... Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού ήταν η φωνή της Γαβριέλλας. Αλλά φαίνεται μου... Δεν ήξερα πώς να το πω. Κάπως χαμένη. Δεν ξέρω. Να χαρώ. Να λυπηθώ. Ποιος κρατά το παιδί μου και τι του έκαμε? Είσαι η Αγγελική? Ναι. Εγώ είμαι, πατέρα. Εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Σε βρήκα. Σε βρήκα, επιτέλους. Εγώ είμαι. Πατέρα! Πατέρα, τι έπαθες! Πατέρα, μίλα μου! Μίλα μου, σε παρακαλώ! Μίλα μου! Μίλα μου, βοήθεια! Βοήθεια! Μπορώ να μάθω που είναι η γυναίκα μου και ξυπνώ μόνος μου και δεν την βρίσκω, δαμέ? Πού ξενοκοιμάται? Στου Διονύση? Ακόμα? Μα τώρα θέλεις να μου πεις, ρε ηλεκτρά, ότι έμεινε σούλη νύχτα για μέ, σπίτι του? Μα τώρα δουλεύκεις με? Εντάξει. Τι σε κόφτε σένα, ενάρρωστος? Αλλά η δική μου η γυναίκα εν τίποτε νοσοκόμα? Απροσέχει τους αρρώστους όλη νύχτα? Καλά. Έλα σπίτι να μιλήσουμε. Έλα σπίτι να μιλήσουμε. Κατάλαβες. Σηκώσαμε άλλα συστήματα τώρα. Παπά, τι πάθε τσοφωναζείς? Πού είναι η Λέχτρα? Εν ήρθε νεψε σπίτι. Γιατί τσακωθήκετε? Όχι, αλλά να τσακωθούμε τώρα. Τι έγινε? Έπιασε με τηλέφωνο εχθές να μου πει ότι να πάει με τον Διονύση στο γιατρό γιατί ήταν άρρωστος. Έμεινε όλη νύχτα σπίτι του, ακούει να του κρατά το σερούι. Σαν να ζει ο Διονύσης σε μωρόν τριοχρονό. Εντάξει ρε παπά. Μπορεί να ήταν σοβαρά την περασμένη φορά, είναι καρδιακό που έπαθε. Παρακατώ, κυρία Ρένα. Αν ήταν σοβαρά, τον εκρατούσα μέσα. Η γυναίκα μου είναι που ηρεύει να τον προσέχει όλη νύχτα. Τίποτε κόρη του. Ηρέμησε. Να πάω από το γραφείο και μετά να περάσω να δω τι έγινε. Να πάει εσύ που τον κύριο Διονύση. Πού είναι το κακό? Τίποτε, αγάπη μου. Κανέναν κακό. Πιένετε. Πιένετε ούλοι στον Άγιο Διονύση. Κουτσό στραό στον Άγιο Παντελεήμονα. Για να ξέρω τι του βρίσκεται εδώ του ανθρώπου. Τίποτε δεν του βρίσκουμε, παπά. Ένα άρρωστο. Κι εγώ είμαι άρρωστο. Εσύ να το δείξω να μείνει ο λίγο σπίτι.
Όχι να βουράς τα γραφεία και τις δουλειές. Και κάτσε στο σπίτι να κάνω σμιλή. Παναγία μου ρε παπά. Να πάει να βρει του γιατρού, να κάνει νέε εξετάσει, να δούμε τι γίνεται. Τίποτε θα κάνουμε. Μια τρύπα μέσα στο νερό. Και δεν είμαι εγώ το θέμα μα τώρα. Τώρα γιατί αντιδρά έτσι. Τίποτε. Πιένετε, ρένα μου. Πιένετε, ούλη στον Άγιο Διονύση. Τι να πάω κι εγώ. Πού είναι να πάει. Α, έπιασε η έννοια τώρα. Όπου θέλω πάω. Έχω κι εγώ δουλειές. Νιώθω να πετώ στα σύννεφα. Επειδή έκανα πρόγευμα. Επειδή είπε περιποιείται ένας άγγελος με καστανό ξανθές αντάβγες. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Ναι, κόψε κάτι, Στράτο. Εντάξει, είπαμε, εσείς οι καλαμαράδες είστε καλοί στα λόγια, αλλά εσύ ξεφεύγεις και να δείτε τσόφτες. Τσόφτες. Κοίτα, τσοφτέδες δεν ξέρω να κάνω. Αλλά ό,τι και να πεις, δεν μου χαλάς τη διάθεση, μωρό. Δεν μου τη χαλάς. Εντάξει, Στράτο, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Σ' ακούω. Τι έγινε. Πάλι σε πήρα τηλέφωνο, σου χαλάσε τη διάθεση. Όχι, καμία σχέση. Θα μου πεις. Μίλα, καθαρά, έλα. Με έχεις γκαστρώσει, πες μου. Θα γεννήσω κανένα παιδί. Στράτο, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που μια γυναίκα δεν μπορεί να τις περάσει μόνη της. Για μιλά καθαρά, τι θες να πεις. Έχω καθυστερήσει. Δηλαδή, μπορεί να... Δεν έκανα ακόμα το τεστ, αλλά χωδήκα. Γιατί αγχώθηκες, Στράτο, τι λέει εσύ, θα χωνέσουμε μια εγκυμοσύνη. Όχι, δεν θα χωνούμε μια εγκυμοσύνη. Σοβαρά. Σοβαρά. Θα πετούσα από τη χαρά μου. Ναι. Ναι, 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 ναι. Κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να κάνω ένα μωρό, αλλά. Αλλά δεν έχει άλλα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα πας σε ένα φαρμακείο και θα πάρεις ένα τεστ. Εντάξει, θα πάω. Και θα το κάνεις αμέσως. Θα το κάνω. Και θα με πάρεις αμέσως τηλέφωνο και θα μου πεις τα ευχάριστα νέα. Ναι, μου πεις όχι, ναι, ναι, ναι. Μωρό μου. Καλημέρα. Πατέρα μου, πώς νιώθεις. Πώς είσαι, Διονύση μου. Καλά είμαι, καλά είμαι. Πω, πω, τη νύχτα κι αυτή. Μας τρόμαξες, έλα κάτσε σε παρακαλώ. Δεν μου λέτε, περάσατε όλη τη νύχτα εδώ πέρα. Οι γιατροί μας είπαν ότι είσαι καλύτερα, αλλά μπορούσα να μας αφήσω μόνο σου το βράδυ. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Συγχώρεσέ με. Γιατί πράγμα. Την τελευταία φορά σου φέρθηκα άσχημα. Ήμουν άδικος μαζί σου. Διονύση μου, είχες δίκιο. Σε ευχαριστώ. Ο Φίλιππος ξέρει ότι είσαι εδώ. Ο Φίλιππος θα καταλάβει, πατέρα. Την κόρη την βρήκαμε. Θα ψάξουμε για το γιο τώρα. Δεν ξέρω αν θα αντέξει η καρδιά μου άλλες εγκινήσεις. Είναι αυτά που λες. Από εδώ και μπρος δεν είσαι μόνος. Έχεις εμένα. Μαζί θα ψάξουμε να τον βρούμε. Να σας αφήσω γιατί έχετε να πείτε πάρα πολύ. Να πας το καλό, Σταύρο μου, και σε ευχαριστώ για μια φορά ακόμα. Κι εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο. Για όλα. Γεια σας, να είστε καλά. Έχω τόσα πράγματα. Τόσα πράγματα που θέλω να σου πω. Μην πεις τίποτα. Άφησε με μόνο να σε κοιτάζω στα μάτια. Τίποτα άλλο. Είναι μπορεί να γίνει τώρα. Να το απαντήσεις καμιά φορά. Σπάσαν τα νεύρα μου να το ακούω. Όχι. Κλείς το κάνω. Όχι, έστει να πιάνε συνέχεια, θέλω να της το απαντήσω. Μαμα γεννάτη, και γιατί δεν τα απαντάς. Έτσι για να σπάσει. Τι κεφαλή σου που να σπάσω, Σπύρο μου. Ω, ούστα. Έναν τεξεκύπτε να με έβρισα. Ναι,
Και απαιτώ εξηγήσεις. Γιατί να απαντάς στο τηλέφωνο? Διότι απαντάς με έχεις φίλο. Καλά να σου κάνει. Έτσι μαλαπάπας που είσαι. Αν επιτρέπετε, ο γκόμενος σου είναι καλύτερος που το Σπύρο. Δεν έχω γκόμενο. Για ποια με περάσετε? Αφού είπαμε, θέλω να παραμείνω παρθένα ως το γάμο μου. Αφού σε είδαμε ένα καιρό που το πόνι του μέσα στον τάφο σου. Μα για ποιον εμπολ... Μα για το θείο μου που λαλείς. Όχι, εσύ λέψες τον κύριο. Δηλαδή, είναι ο γκόμενο σου. Γκόμενο μου. Ας γελάσω. Τι γυρεύκω μάνα μου εγώ με γυρεύω το πουρό. Αφού έχω εσένα, το τεκνό. Α, είδετε. Επαρεξηγήσαμε την κορουάν, κύριε τεκνό. Αυγούστα μου, είμαι τελειά γάδαρος, συγχωράμε. Μάνα μου, δεν μπορώ να σου κρατώ κάτι, αφού αγαπώ σε. Ώστε έτσι, τον αγαπάς. Καλά υποψιάστηκα ότι με απατάς. Ευτυχώς που σε παρακολουθούσα για να ξεσκεπάσω άνετα την απιστία σου. Μηχανίδα, ανήθικη. Καλώς την κυρία Νάννα. Πώς τσάτε με δικές μας. Γεια σου, Φίλιππε. Ήθελα να σε δω οπωσδήποτε. Γιατί μου αρέσκει τούτον το ύφος. Ένα μάθηση, μα σου πω. Μαρίνα, κάτσω καλύτερα, πας στην καρέκλα, αν πας και πέσω κάτω. Αρέσκει μου που όλα αντιμετωπίζεις τα με χιούμορ. Είναι πολλά σοβαρά που μιλώ. Τι θέλεις, κυρία Άννα, κάθε τρισελίον που θα με περνάω κάθε πικραμένος. Αν έβαλα αυτή, έπρεπε να δίσω μια πέτρα στον λαιμό μου και να πάω να πνιώ. Ας ενοχλώ τόσο πολλά να φύγω. Είσαι και μου τι του δικιός μου, έτσι σε κάνει. Λάλε. Για το γιο μου που ήρθα δαμέ και το γαμπρό σου. Πρώην γαμπρό μου. Όπως θέλεις πέτον. Επίαν στα κατεχόμενα. Επαράσυρεν και το γιο σου στα καζίνο ο κύριος Μάρκος. Έναν τούτο που πιαν να κάνω. Εγαλώ. Επίαν να βρουν τη Γαβριέλα μου. Πότε θέλω στα πόθε. Πέτσε εσύ. Δεν είναι επικίνδυνο να πας στα κατεχόμενα. Εν τι κερλέντους μπορεί να φάσει τούτη έτσι όπως πας. Με μου λαλείς έτσι, γιατί μπορώ. Τι να σου πω, κυρία Άννα, να σου αλώ παραμύθια. Εσύ εν καταλάβεις ότι είναι επικίνδυνο τον το πράγμα. Παναγία μου, να φυρτώ. Όχι, σε παρακαλώ, μην μου αρκέψεις τα δράματα και τα κλάματα τώρα, δαμεά. Και καλά, ο Άρης, πες, έχει τον λόγο του. Ένα αρφή του Γαβριέλα. Ο Μάρκος, τι θέλει πάλι και πάει και μπλέκεται. Τρώει τον ικελέ του. Τι θα κάνω, Φίλιππε, τι θα κάνω. Πάντως δεν θα πάει και εσύ ποτέ τώρα. Θα κάτσεις, θα φκάζουν και θα τους περιμένεις. Εν αντέχω άλλο, Φίλιππε. Εν αντέχω. Αν πάθει τίποτε και ο γιος μου είναι να πεθάνω. Εν εντάξει. Μεν αγωνιάς. Δεν θα πάθει τίποτε. Τι μπορεί να πάθει δηλαδή. Εν και τρώνε ανθρώπους τα κατεχόμενα. Excuse me, my friend. Do you speak English? Little. Ah, good. This girl, you have seen her around here? This girl, yes, I know her. Ξέρει τη λαλίρα, Μάρκο. Ρώτα τον που είναι. You know where she is? She live in Bellabais. Bellabais? Yeah. Alone? No, a man and baby. With her man and baby. Τι φέραμε τους. Πέτω αν μπορεί να μας πάρει για ακούει δίσκο. Can you please take us where they are? Okay. Thank you. Δεν είπες τίποτα, αφού το ήξερες. Προσπάθησα. Αλλά δεν τα κατάφερα. Πότε προσπάθησες? Πριν από λίγο καιρό,
Σε είχα ρωτήσει για την κόρη σου, θυμάσαι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Εκείνη την ημέρα ήμουν αποφασισμένη να στα πω όλα. Να σ' αγκαλιάσω. Να κλάψω που επιτέλους σε βρήκα. Και γιατί δεν το έκανες? Είπες κάτι που με σταμάτησε. Τι είπα, δεν θυμάμαι. Πως η κόρη σου σκότωσε τη μητέρα της. Είπες ακόμα πως θα προτιμούσες να μην την έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, το είπα. Το είπα, αλλά ήμουν περασμένος από αυτό που μου υποτελώνησε. Είχα πάθει σοκ. Μα τότε έπαθα και το καρδιακό επεισόδιο. Το ξέρω. Κι εγώ τρόμαξα πολύ και αποφάσισα να σοπάσω. Μα ο σκοπός της ζωής μου ήταν να σε βρω. Γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα, για να σε βρω. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα ότι θα με μισούσες, ότι θα με πετούσες έξω. Είμαι επηρεασμένος από αυτά που μου είχε πει ο Δελώνης. Όμως πες μου κάτι που με καίει και θέλω να μάθω την αλήθεια. Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Ειρήνη, η μητέρα σου? Εκείνο το βράδυ. Μίλα. Μίλησέ μου. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τώρα που σε βρήκα δεν θα σε χάσω. Σου δίνω το λόγο μου. Μίλησέ μου. Μπορώ να μάθω γιατί ήταν το ύφος? Τίποτε. Δεν θα μου λαλείς εμέναν τίποτε, γιατί... Μην κάνει δηλαδή που μου κάνεις τούτο το πράγμα, που κάθε λίγο πρέπει να αλλάσουμε τόπον όπως τους κυνηγημένους. Πρέπει να μου αρέσει κιόλας. Όχι όπως τους κυνηγημένους. Όχι όπως. Μα εν τούτον πονε κατάλαβες. Είμαστε κυνηγημένοι που τα αλήθηκα. Μόλις ηρεμήσουμε σε έναν τόπο, πρέπει στα καλά καθούμενα να ξεσηκωθούμε και να φύγουμε. Δεν αντέχω άλλο. Αλλάξαμε 4 σπίτια τον τελευταίο μήνα. Να αντέξεις, πρέπει. Και για πόσο είναι να συνεχιστεί το πράγμα, μήπως για πάντα? Τι να κάνω που μαζεύουν οι δικοί σου? Τι να κάνω που θέλουν να μας χωρίσουν? Εντάξει, θες να μείνουμε δαμέ? Ωραία, θα μείνουμε δαμέ. Αν μας έβρουν, ας σε πιέ μάνα σου για φως σου και πάρω σε εποχή, τι είναι να γίνει? Τι είναι να γίνει, να με σκοτώσουν? Για τα αφιβαλείς. Την τελευταία φορά χτυπήσα σε για να σε σκοτώσω. Όσο και γλίτωσες, μόνο αναμνησία έπαθες. Τώρα όμως δεν θα τους αφήκω εγώ να σε ξαναοχλήσουν, εντάξει? Δεν αντέχω άλλο να είμαστε όπως τους εγκληματίες. Καταλαβαίνεις? Μωρό μου, σε παρακαλώ, άντεξε. Για λίγο καιρό ακόμα. Σε λίγο να αρκέψω μια καινούργια ζωή. Έχω το σχέδιο μου. Τι σχέδιο? Ένα δεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Μόνο αυτό έχεις να πεις? Πρωί είναι ο κόσμος, λέει καλημέρα. Το λες και με μια φυσικότητα. Δεν καταλαβαίνω το ήχο σου. Από ό,τι φαίνεται τόσο έλειπα, άλλαξε συνήθειες. Εξακολουθώ να με καταλαβαίνω. Σταύρο, λείπεις όλο το βράδυ. Ναι, αλλά ήμουν στα μπουζούκια, Μονίκα. Ήταν άρρωστος ο Διονύσης. Σοβαρά άρρωστος. Πού είναι το λάθος μου για να με αντιμετωπίζεις έτσι? Τηλέφωνα δεν έχουμε. Ήταν πολύ άρρωστος. Περάσαμε δύσκολη νύχτα. Σταύρο, γιατί μου ζήτησες να επιστρέψω? Για να είμαι πάλι η τελευταία σου προτεραιότητα? Μονίκα, είμαι πολλά κουρασμένος, πίστεψε. Μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση άλλη ώρα? Όχι, δεν μπορούμε να την κάνουμε άλλη ώρα.
Θα την κάνουμε τώρα. Σε περίμενα όλη νύχτα και έτσι δικαιούμαι μια εξήγηση. Σου είπα ήταν αρρώστος ο Διονύσης. Να σου θυμίσω πως έπαθε καρδιακό επεισόδιο πριν λίγο καιρό. Να σου πω ότι είμαι ο μόνος του φίλος στην Κύπρο, έχει κανένα άλλο να φροντίσει. Έχεις άλλη εξήγηση από τούτη. Μιλώς. Με καλύψασε. Ήσασταν μόνοι σας. Γιατί δεν μου απαντάς. Όχι, δεν ήμασταν μόνοι μας. Ωραία. Και ποιος άλλος ήταν μαζί σας. Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Και ύστερα εγώ είμαι η τρελή που φαντάζεται τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με τον που νομίζεις. Και εσύ τι νομίζεις ό,τι νομίζω. Μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Να μην μου εξηγήσεις τίποτα. Τα έχω καταλάβει όλα. Όλα. Δεν καταλάβες τίποτα, Μόνη. Άστο. Μην προσπαθείς. Υπάρχει πρόγευμα στον πάγκο της κουζίνας, εκτός κι αν έχεις προγευματίσει με την Ηλέκτρα. Όχι, δεν έχω προγευματίσει. Δεν φαντάζομαι να θες και παρέα, ε. Αν κατάλαβα δηλαδή, η Παρθένα η Αυγούστα έπαιζε το σε διπλό ταμπλό, όπως λαλούσε. Και μάλιστα με κάποιον που μπορούσε να ήταν παππούς της. Μεγαλύτερος που την Αντρούλου. Κόρη! 49 ετών είμαι. Αν είσαι εσύ 49, εγώ τότε πρέπει να είμαι 17 χρόνια. Αυγούστα, περιμένω εξηγήσεις. Σπύρο μου. Σπύρο σου. Χρήστο μου. Χρήστο σου. Το λοιπόν θα τους πάσω την παθέλα του, την ψεύτικη να. Ναι ρε, θέλεις να δοκιμάσεις τις γροθιές μου. Αγοράκια ήρεμα. Έναν τόπος να μην αλύσετε τις διαφορές σας. Ναι, να πάτε έξω, όπως των παλιών καιρών των υποτών, που ελύαν τις διαφορές τους με τα σπαθιά. Στην την εποχή που λαλείς, ο παππούς που ποδά πρέπει να την έφτασε, για να μέσω σου πω ήταν και ο ίδιος υπότης σταυροφόρος. Μη με ηρωνεύεσαι ανόητε, ναι ρε. Ξέρεις τι θυσίες έκαμα εγώ για αυτήν την κοπέλα. Μάντα μου μπορεί να έκαμε δηλαδή. Εκτός που αν τις εγάλες ιστορίες της εποχής σου, τον καιρό που ήταν ο Χριστός Μητσής. Εγώ θα μπορούσα να της ανοίξω μαγαζί και να κάνω το όνειρό της πραγματικότητα. Ναι, α, και με τι ανταλλάγμα. Μην είσαι χειδέος. Εγώ το μόνο που ήθελα να της κρατώ το χέρι και να με χαϊδεύει λίγο. Ήθελε να σε χαϊδεύει, θεμά. Ωστε έτσι, κυρία Αυγούστα, είσαι στον τεκνό που ποτάρει χαϊδεύκες στο γέρο. Εγώ θα μπορούσα να της προσφέρω μια άνετη ζωή, να είναι κυρία. Κι εγώ επροσφέρεσουν το κορμί του αγαλματένιο. Α, έφερε τον ένα για τα λεφτά του και τον άλλο για τα κάλλη του. Ποια κάλλη του δηλαδή, τέλος πάντων. Τι είσαι να πεις για του ταούλα παρολίγων, Παρθένα Αυγούστα. Ακούμε. Μα ακούεις, θέμα. Ποιος να μου το λάλλει όταν να βρεις κάτι Γαβριέλα στα κατεχόμενα. Περίμενε, ακόμα τι είναι η πράγμα. Ωε ρε φίλε, έχω την προέστηση ότι είμαστε πολλά κοντά της, να δεις. Κλάψε. Κλάψε, κλάψε. Αυτό θα σε ανακουφίσει, θα σε λυτρώσει. Έλα. Μη βγάλε πια τα φαντάσματα από την ψυχή σου. Μίλησέ μου. Βγάλε ό,τι τρίβεις μέσα σου. Αυτό που κρύβω μέσα μου είναι αβάστακτο. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε κανένα για εκείνο το βράδυ. Τότε μίλησε σε μένα. Αυτό θα μας λυτρώσει και τους δύο. Μίλησε, πες μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ τα πράγματα. Θα πήγαιναν εκεί που πήγα.
αγαδίσαμε. Της φώναξα, της είπα πως εκείνη ήταν η αιτία για όλα τα στραβά της ζωής μου. Ήσουν άδικη. Το ξέρω. Το ξέρω όμως. Τότε αυτό πίστευα. Δεν ήξερα πως αναγκάστηκε να με δώσει για υιοθεσία. Δεν ήξερα πως εξαιτίας μου την πέταξε ο πατέρας της στον δρόμο. Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Μην κλαις, αγάπη μου. Πες μου, τι έγινε εκείνο το βράδυ. Της φώναξα. Της μίλησα πολύ άσχημα. Της φώναζα, της φώναζα, της φώναζα. Έπιασε το στήθος της. Μου ζήτησε τα χάπια. Δεν ήξερα ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Το ορκίσαμε, δεν το ήξερα. Και δεν της τα έδωσες. Όχι. Παρικομπλήθηκα. Έφυγα τρέχοντας. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ. Για να μην βασανίζεις άλλο. Ας πες ότι ό,τι έγινε ήταν μοιραίο να συμβεί. Όχι. Όχι. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ, Θεέ μου. Θεέ μου, δίνω και τη ζωή μου ακόμα να μπορώ να αλλάξω αυτή τη στιγμή. Αν της έδινα τα χάπια. Σταμάτα, Ηλέκτρα, Ηλέκτρα, σταμάτα. Όχι, θα ζούσε αν της έδινα τα χάπια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ φταίω για όλα. Ο αρχομός μου στη ζωή της τύχησε την ευτυχία. Και ο θυμός μου. Ο θυμός μου, με το θυμό μου πλήρωσε τη ζωή της. Ηλέκτρα, ηρέμησε. Η ειρήνη, όπου και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή και μας βλέπει, θα είναι ευτυχισμένη. Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις για τα λάθη μου. Εγώ ζητάω να με συγχωρέσεις. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, οι δυο μας έχουμε έναν άλλο σκοπό, πολύ μεγάλο. Να ψάξουμε να βρούμε τον αδελφό σου. Ναι, πατέρα. Έτσι. Πιάσουν οι Τούρκοι. Μη βάλεις συνέχεια τον κακό με τον νου σου. Εσύ που την ώρα που ήρθες, άλλον που να κλαψουρίζεις, δεν έκαμες. Τι έκαμα, Θεέ μου, και βασανίζεις με έτσι. Ούλον και κάποια αμαρτία θα έκαμες κι εσύ. Εν κι εσύ κανέναν αθώο σε τούτην τη ζωή, Άννα. Τι εννοείς, Φίλιππε. Μεγάλωσα δυο κοπελούθια μόνη μου. Μια ζωή είναι θυσία σαν τη για τα παιδιά μου. Τι έκαμα να για να πιερωνούν τις αμαρτίες, Πέ μου, τι έκαμα. Καλά, εν κι πάσε για αμαρτωλή. Αλλά εν και είσαι και η Ιωσία Άννα. Ο άντρας σου έφυγε γιατί ήσουν ερωτευμένη με άλλον, έτσι ακούστηκε. Τι? Ποιος είπε έτσι πράγμα? Τι εννοούν τα πράγματα που ακούω? Ο ίδιος το είπε. Επελάρες, σε παραμύθια. Λαλίτα για να με κατηγορήσει εμένα. Τώρα ρε Άννα, ψέματα ότι ήσουν κρυφά ερωτευμένη κάποτε με τον αρφό μου. Ναι, ψέματα. Εγώ τον Σταύρο εκτιμώ τον σαν συνεργάτη.
σαν φίλο. Όχι αμέ. Έλα τώρα μεταξύ μας. Απλώς ο Σταύρος ήταν αλλού και δεν σου δώκε σημασία. Φίλιππε, ήρθα δαμέ να σου πω για το γιο μου. Και δεν περίμενα ποτέ να μου πείσουν τα πράγματα. Είμαι μια μάνα που υποφέρει. Είσαι μια γυναίκα όπως κάθε γυναίκα. Με πάθη, με λάθη όπως κάθε άνθρωπος. Βγάλε που το νου σου την εικόνα της Αγίας που θυσιάζεται και θα ηρεμήσεις κι εσύ και η γυρό σου. Ο ξανάντέχεις τη σκέψη ότι μπορεί να έκαμες κι εσύ λάθη. Δεν περίμενα ποτέ να μου πείσουν τα πράγματα, Φίλιππε. Ποτέ. Επειδή σου λαλώ την αλήθεια αν δεν σου αρέσκει. Τούτος είμαι Άννα. Ίσως. Τα μπουσκουρούθια και τα δράματα εμένα ναι μου αρέσκουν. Και εσύ εθιάλεξες να έρθεις. Και τώρα θα λέω να φύγω. Να πάει στο καλό και να μας γράφεις. Δεν μιλάς, ε. Εκατάπιες την ωραία σου γλωσσίτσα. Και εσύ που το ξέρεις ότι είναι ωραία η γλωσσά της. Είδες τι. Νομίζω ότι αβούστα σας είπε το αμύλητο νερό. Α, να σηκωθείτε σιγά σιγά όλοι, να πάτε στο σας. Εγώ δεν φεύγω από εδώ αν δεν ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Είναι θέμα τιμής. Συμφωνώ με τον Αντίζη. Η κοροϊδία έτσι θα περάσει. Η εκμετάλλευση δεν θα περάσει. Να ζητήσει συγγνώμη τώρα και από τους κοιό. Να απολογηθεί πάρα αυτά. Και να κλειστεί σε μοναστήρι και να κλαίει για τις αμαρτίες της. Γονάτισε. Ζήτα συγγνώμη. Πάτε να πνείτε. Επρίσετε με. Κόρη. Μα κάθομαι το σύνορα και ακούω σας. Έλα λέτε πως σας κάνω και χάρη που ασχολήθηκα μαζί σας. Ο ένας δεν έχει υπόθεση και ο άλλος εξήχασε να πεθάνει. Άντε παρετάτε με. Ξέρετε, ξέρετε πως είμαι θερούν εμένα. Μάτσο. Αριβετέρτσι. Ρε παιδιά, καταλάβετε τι να πω γίνει τώρα. Εύκειν και που πάνω. Πιστεύκεις το. Τόσα χρόνια μέσα στη σούτσου εγώ και έτσι του πέντοχο. Δεν έχει να κάνει τίποτα η ζωή που ζεις, αγαπητή μου, αλλά η ποιότητα της ψυχής. Ναι, σωστά. Άλλες έχουν το όνομα τη σούτσου και άλλες έχουν τη χάρη. Εσείς έχετε άλλες χάρες, γλυκητάτη. Τώρα που απελευθερώθηκα από τα δεσμά της ανήθικης Αυγούστας, μπορώ να εκφράσω απερίσπαστα τον θαυμασμό μου. Μα ξέρω. Χρήστος Σολωμός. Πολύ γοητευμένος. Λάλεμε άντρη. Περιμένεις κανέναν? Όχι. Να πάω να ανοίξω? Βεβαίως. Ρένα μου. Ηλέκτρα μου. Σε καλά. Ναι, μάτια μου. Πώς από εδώ. Καλώς. Έμαθα από τον παπά μου ότι είναι άρρωστος ο κύριος Διονύσης και πάω να περάσω να το πω σε εμένα. Έλατε, πέρασε, πέρασε. Μην κάτσε εκεί πέρα. Κάτσε. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ο Φίλιππος θα έγινε έξαλλος που έμεινε εδώ όλο το βράδυ, α. Εντάξει, με δίνει σημασία να αφοξήσω ότι σκύλος πουλάς σε δαγκόνι. Ναι, φυσικά. Η μουλοκτή σκύλη δαγκόνι μόνο. Είστε καλύτερα, κύριε Διονύση. Μια χαρά είμαι. Άλλωστε είχα την καλύτερη νοσοκόμα. Την κόρη μου. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι μου είπατε. Είπα, με φρόντισε η κόρη μου. Ποια κόρη σας? Βρείτε την κόρη σας. Βεβαίως. Τότε πού είναι? Εδώ είναι. Ναι, Ρένα μου. Εγώ είμαι. Πώς θέλω να πω, ήξερες το, πότε το έμαθες? Ο παπάς μου ξέρει το. Σιγά σιγά, μία-μία τις ερωτήσεις. Μα κύριε Διονύση, του ήταν καταπληκτικά νέα. Να σας φιλήσω. Να με φιλήσεις. Μπράβο, Ηλέκτρα μου. Μπράβο. Ευχαριστώ, ψυχή μου. Το πρώτο μέρος της Οδύσσειας τελείωσε. Απίστευτο. Μα κοίταξε χαρά η Ρένα, ε. Βέβαια χαίρομαι, κύριε Διονύση. Πώς να με χαρώ, επιτέλους. Έναν τόσο όμορφο νέο μετά από τόσο καιρό. Στον παπά μου πότε να το πείτε? Α, σιγά σιγά αυτό. Το ξέρεις το Φίλιππο. Όλα πρέπει να τα μαθαίνει με το μαλακό. Σωστά. Θέλω να είμαι σε μια γωνιά να βλέπω το ύφος του δρόμου να μαθαίνει ότι είσαι πεθερό. Αυτό θα είναι ένα γεγονός.
Τι θέλεις εδώ? Γεια σου, Σταφρό, όλα καλά. Πού είναι η Χαρά? Η Χαρά? Δεν είναι μαζί μου, όπως βλέπεις. Ήρθα μόνος μου. Μήπως έκανα λάθος? Έκανες πολύ μεγάλο λάθος, πολιτής. Κι όμως, ήρθα για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Σοβαρό? Ναι. Εσύ? Ναι. Εσύ μόνο προβλήματα φέρνεις στη ζωή μας. Και έχεις δίκιο. Ήρθα λοιπόν να σου ζητήσω ειλικρινά τώρα συγγνώμη για την αναστάτωση που έφερα σε εσένα και στην οικογένειά σου, Σταύρο. Όσο και να σου φαίνεται παράδοξο. Ειλικρινά θέλω να σου ζητήσω να με βοηθήσεις να ξεπεράσουμε το παρελθόν. Εστράτο, ήρθες εδώ για να εμπνευστείς για το μέλλον, παιδί μου. Γι' αυτό μου αρέσει, Σταύρο, έχεις χιούμορ. Αλλά όπως και να το κάνουμε το θέμα, αν και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που θα σου πω, είναι ότι άλλαξα, μεταμορφώθηκα, μετουσιώθηκα και ξέρεις ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Όσο και αν δεν θες να το πιστέψεις. Η αγάπη μου για τη Χαρά. Παίρνω έξω από το σπίτι μου τώρα. Μη με διώχνεις γιατί θα το μετανιώσεις, Σταύρο. Πρόσεξε. Δεν κατάλαβα. Απειλείς με? Όχι. Για το όνομα του Θεού. Μισό λεπτό. Έλα, Χαρά. Τι? Σοβαρά μιλάς τώρα? Δεν μου κάνεις πλάκα, σοβαρά μιλάς? Με κάνεις τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Σ' αγαπώ, μωρό μου, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, θα τα πούμε. Εστά το φύγε από το σπίτι μου τώρα, σου λέω. Όχι. Δεν μπορείς να διώξεις με τέτοιο τρόπο τον πατέρα που θα έχει το εγγονάκι σου. Τι πες? Τον πατέρα που θα έχει το εγγονάκι σου, Σταύρο. Η Χαρά μόλις έκανε τεστ εγκυμοσύνης. Είναι έγκυος. They are leaving. What do you mean they are leaving? Right now? Yes, that car. They are human. Don't be stupid, God. Στράτος. Είπε ότι θέλει να κάνει την οικογένεια μαζί. Τι είπε το για να με θυμώσει? Δεν το είπε για να σε θυμώσει, παπά. Να αλήθεια που σου είπε. Τι? Όπως εσύ ξανακουβάλισες τη Μόνικα δάμεσα χωρίς να με ρωτήσεις, κι εγώ θα κάνω ό,τι γουστάρω χωρίς να σε ρωτήσω. Τι είναι αυτά που λες, Χαρά? Δηλαδή, είσαι με το Στράτο για να εκδικηθείς τον πατέρα σου που ξανά σμίξε μαζί μου? Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Τουλάχιστον υποσχέθομαι πως δεν θα κάνεις ποτέ το λάθος να με παντρευτείς. Είμαι ήδη έγκυος, παπά. Άρα για να ξαναβρω έτσι για να έκανα όπως την Αυγούστα. Ελπίζω όχι. Ρε μας επελός. Περίπεζεσαι ότι 29 χρονών και τους 51 τους ξαναδωρίτες ή επίστευκες. Λαλίσα θύε. Είναι καλύτερα που χάλασε τον αραβωνασμό. Μα το συζητάς. Είσαι ευχές. Φτηνά την εγκλήτωσε.
Είσαι καλά! Θα παντρευτείς στο στράτο! Πώς είναι η διπλάσια σου ηλικία! Μπορεί να μην τον παντρευτώ, παπά. Μπορεί απλά να κάνω ένα μωρό μαζί του. Α, απλά, έτσι απλά! Έτσι απλά! Εν παιχνίδι το μωρό, νομίζεις. Είναι εύκολο να μεγαλώσεις εκτός γάμου! Είδα την υποκρισία, παπά, το ψεύτικο γάμο. Και στο γάμο του θείου του Φίλιππου με την Ηλέκτρα, και στο δικό σου με τη Μόνικα. Να σου πω κάτι, να μου λείπει τέτοιος γάμος.